στον ομό, αλλά και μέσα από εσάς, με τους πολίτες που εκπροσωπούν την Ετωβαγκαρνανία. Τα θέματα που θα βάλουμε σήμερα αφορούν τις ευρωεκλογές και μέσα σε αυτά τα θέματα υπάγονται οι υποδομές και η αγροτική πολιτική στον ομό, η περιφερειακή ανάπτυξη, τα θέματα του περιβάλλοντος, της υγείας, της παιδείας, η καθημερινότητα του πολίτη για μια καλύτερη ζωή είναι θέματα των ευρωεκλογών. Τα θέματα δημοκρατίας και κράτους δικαίου. Χρειαζόμαστε μια μεγάλη προοδευτική αλλαγή για μια Ευρώπη των πολιτών. Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι η απάντηση στη λέλαπα της Νέας Δημοκρατίας και των δεξιών πολιτικών που υλοποιεί. Σαν πρώτο θέμα θα ξεκινήσουμε από το θέμα της φορολόγησης του εμπορικού κόσμου, του λιανεμπορίου και της εστίασης στην Ετωβαγκαρνανία, οι οποίοι αυτές τις μέρες μαθαίνουν από τους λογιστές τους πόσο παραπάνω θα πληρώσουν με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο Χατζηδάκη Μητσοτάκη. Όσοι δεν έχουν μιλήσει με το λογιστή τους, καλό θα είναι να το κάνουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι. Στις 9 Ιουνίου όμως μπορούν να στείλουν και να επιστρέψουν προκαταβολικά το λογαριασμό που ετοίμασαν για αυτούς μετά τις εκλογές όσον αφορά την επόμενη τριετία. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει τις επόμενες μέρες πρόταση νόμου για φορολόγητο στις 10.000 ευρώ, κλιμακωτή φορολογία, κατάργηση της προκαταβολής φόρου και ακατάσχετο επαγγελματικού λογαριασμού. Στο νομό μας βιώνουμε τα τελευταία 5 χρόνια μία εγκατάλειψη όσον αφορά την ύπαιθρο, που αυτό ξεκινάει από μερικές υπηρεσίες που θα αναφέρω, όπως είναι ο ΕΛΤΑ, που για κάποιους πολίτες που είναι στο Αγρίνιο να μην έχει κάποιο ιδιαίτερο λόγο, μπορεί να αλλάξει ένα μαγαζί, αλλά να αλλάξει μια περιοχή. Αλλά για αυτόν που είναι στην ορεινή ναυπακτία, στην Άνω Χώρα, στον Πλάτανο, για αυτόν που είναι στην Κατούνα, για αυτόν που είναι στο Ευηνοχώρι και κλείνει το ΕΛΤΑ ή μια επιχείρηση δημοσίου χαρακτήρα, αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να μετακινηθεί μία και δύο φορές το μήνα και για να πάρει τα χρήματα που αντιστοιχούν, που περισσότεροι είναι συνταξιούχοι, αλλά και για οποιαδήποτε άλλη συνεργασία. Ένα δεύτερο ζήτημα που αυτή τη στιγμή μας αφορά όλους είναι η απογοήτευση που νιώθουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που πληρώνουν τις κυβερνητικές επιλογές σε σχέση με την ΚΑΠ αλλά και τις επιλογές των διοικήσεων του ΠΚΠ που μέσα σε τα τελευταία 4 χρόνια άλλαξαν 5 διοικήσεις. Υπενθυμίζουμε ότι το Μάρτιο του 2024 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταλόγησε πρόστιμο στη χώρα μας ύψος 283 εκατομμυρίων ευρώ για κακή διαχείριση από πλευράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων της χρονικής περίοδου 2021-2022 επί κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το διάστημα χάθηκαν για τους αγρότες μόνο το Δεκέμβριο 240 εκατομμύρια από την ενιαία ενίσχυση. Και αν πάμε στην περίοδο των οικολογικών σχημάτων πρασίνισμα εισαγωγικά που πληρώθηκε το τελευταίο διάστημα, ο νομός Ετωβαγκαρνανίας λόγω που ήταν σε μεγάλο βαθμό βιοκαλλιεργητές και βιοκτηνοτρόφοι έχασαν πάνω από το 70% των χρημάτων τους, που αυτό αντιστοιχούσε σε μια κίνηση της αγοράς του Αγρινίου, του Μεσολογίου, της ΝΑΦΠΑΚΤΟ, των αστικών περιοχών, των μαγαζιών, των ελεύθερων επαγγελματιών. Αυτά τα χρήματα δεν τα πέραγαν οι αγρότες, ήταν ένα εισόδημα για να πληρώσουν τις υποχρεώσεις.